Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση η οποία μας έρχεται από τα Νόγια για να πιστοποιηθεί το Ανογιανό αυτό ως εγγυημένο παραδοσιακό προϊόν. Η πρόταση αυτή έρχεται από τον κύριο Βασίλη Σμπόκο, είναι αντιδήμαρχος και κτηνοτρόφος, γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, ωστόσο έχει ανάψει φωτιές, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι σύλλογοι αντιδρούν, πολιτιστικοί σύλλογοι. Να τον καλησπερίσουμε, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Σμπόκο. Καλησπέρα, κυρία Σφαγιανάκη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καταρχήν, πείτε μας, γιατί εμείς είχαμε δώσει το ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα, τι περιλαμβάνει η δικιά σας η πρόταση για το Ανογιανό αυτό. Καταρχήν, θέλω να πω ότι μετά από όρημη σκέψη αποφάσισα να βγω στην εκπομπή σας και θα πω μερικά πράγματα και δεν θα βγω πουθενά αλλού να αναφερθώ για οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό που έχει ανακύψει. Ναι. Επειδή σας ευχαριστούμε καταρχήν για αυτό. Πολιορκούμε όλη την ημέρα, θα πω κάποια πράγματα και επιτρέψτε μια γενικότερη τοποθέτηση. Ως συμπερασματικά αυτό που έχει προκύψει. Αν προεκτείνετε το δεξί σας χέρι και στρέψετε την παλάμη σας ενωμένα τα δάχτυλα στο ύψος του ματιού σας, η απόσταση αυτή δεν είναι παραπάνω από ένα μέτρο. Ναι. Μέχρι εκεί βλέπει η κάτω ραχούλα, η πάνω ραχούλα, η μέσα ραχούλα, η έξω ραχούλα και ούτω καθεξής. Δυστυχώς είναι πολλές ραχούλες. Μετά την παλάμη σας και μέχρι το άπειρο είναι εκατομμύρια χιλιόμετρα. Δυστυχώς εκεί βλέπουν οι υπόλοιποι, οι λίγοι υπόλοιποι. Τώρα επί της ουσίας... Κοντόφθαλμη λογική λοιπόν, τώρα, κύριε Σμπόκο. Τώρα επί της ουσίας. Πριν από μερικές μέρες συμμετείχα σε ένα διεθνές συνέδριο το οποίο διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με την ΑΡΕΠΟ, την Ένωση Περιφερειών Ευρώπης. Προείσθεται η κυρία Βρέτζου, πρώην Περιφερειάρχης. Πραγματικά ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Το αντικείμενο του συνεδρίου ήταν οι πιστοποιήσεις των αγροτικών προϊόντων. Εγώ συμμετείχα ως αιρετός, ήμουν καλεσμένος, συμμετείχα και έκανα και μία παρέβαση ενώπιον 200 ατόμων από όλη την Ελλάδα εκεί πέρα. Όπου τοποθετήθηκα και είπα ότι έχουμε ξεκινήσει ως κτηνοτροφική σύλλογη και το έχουν προχωρήσει με την περιφέρεια να πιστοποιηθεί το αρνί Κρήτης ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, ΠΓΕ. Και είμαστε ήδη σε πολύ καλό σημείο. Συστήνεται ο φάκελος για να υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από εκεί στην περιφέρεια. Παράλληλα τοποθετήθηκα και για το Ανογιανό αυτό, όπως ακριβώς το ανάφερα, να πιστοποιηθεί ως ΕΠΙΠ, το οποίο είναι το εγγυημένο παραδοσιακό, ιδιότυπο προϊόν. Ναι. Αυτό... Μόλις έγινε η τοποθέτηση αυτή και στη διάρκεια της συνεδρίας είχα επαφή με πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν για να κάνουμε το φάκελο και να τον υποβάλουμε αντίστοιχα όπως το αρνί Κρήτης ΠΓΕ. Ναι. Αντίδραση ουσιαστικά δεν υπήρξε ενώπιση συνεδρίου, 200 άτομα ήταν κριτικοί περισσότεροι. Από παντού προσφερθήκανε και δύο άνθρωποι από το ΤΕΙ και από το ΙΤΕ να με βοηθήσουν πάνω σε αυτό. Σε συνεχεία στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook το έβγαλα αυτό. Και όποιος μπει δημόσια είναι η ανάρτηση να δει τι ακριβώς αναφέρω. Προχώρησε μετά ένα site από την Αθήνα και το σήκωσε και μετά το πήρανε διάφορα site. Και έγινε γνωστό, έγινε γρήγορα γνωστό. Το θέμα. Ναι. Έγινε γνωστό. Σήμερα λοιπόν το πρωί βγήκανε. Βγήκε μια ανακοίνωση από 32 συλλόγους που αντιδρούν. Εγώ πραγματικά λυπούμαι. Και αντιδρούν γιατί... και με αιχμηρό τρόπο, κύριε Σμπόκο, έτσι. Εγώ πραγματικά λυπούμαι γιατί πίσω από αυτή την ανακοίνωση κρύβονται άνθρωποι που είναι φίλοι μου. Και το τηλέφωνο μου το έχουν, γνωστό είμαι, με ξέρουν. Δεν με πήρε ένα τηλέφωνο να μου πει τι είναι αυτό που λες. Απλά βγήκε μια ανακοίνωση όπου έχει ένα σωρό ανακρίβειες μέσα. Και προσπαθούν και δημιουργήθηκε ένα ζήτημα.
Γιατί να πιστεύετε ότι βγήκε αυτή η ανακοίνωση? Εγώ σας άκουσα πριν, είναι, είπατε για κοντόφθαλμη λογική. Εδώ είναι το ερωτηματικό. Κοιτάξτε, εδώ είναι το ερωτηματικό. Γιατί βγήκε αυτή η ανακοίνωση, όντως. Τι σκοπιμότητες κρύβει? Δηλαδή, όταν εμπλέκουν την περιφέρεια, που η περιφέρεια δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Πουθενά δεν λέω ότι αρρωγός είναι η περιφέρεια. Πουθενά, πάρτε, μπείτε στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook να δείτε τι ακριβώς λέω. Είναι μια σκέψη προσωπική δική μου, εμένα, ως ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά και ενδιαφέρεται πρώτα και πάνω απ' όλα για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων. Και αυτό έχει αντανάκλαση στον παραγωγό κτηνοτρόφο, όπως έχει αντανάκλαση και στους χώρους, στους επαγγελματίες που ασχολούνται με χώρους εστίασης. Εμείς δεν πάμε να οικειοποιηθούμε τίποτα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Εκείνο τίποτα, το οποίο αναφέρουν στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, είναι ότι γιατί να μην είναι η πρόταση για κριτικό, ας πούμε, αυτό και να είναι συγκεκριμένα για Ανογιανό. Θεωρώ ότι εκεί ρίχνουν το περισσότερο βάρος, τουλάχιστον διαβάζοντάς τη. Κοιτάξτε, αν αυτή τη στιγμή κλείσετε τα μάτια σας και σας πω μία φράση. Σας λέω τη φράση Ανογιανό αυτό. Εσείς τι εικόνα, ποια είναι η εικόνα που σχηματίζεται στη σκέψη σας? Ποια εικόνα έρχεται? Θεωρείτε ότι είναι το Ανογιανό, δηλαδή, αυτό είναι εκείνο το οποίο παραπέμπει στο αντικριστό που λέμε. Εντάξει, το αντικριστό είναι μεταγενέστερη ονομασία του Ανογιανού αυτού. Άλιστα. Εγώ ζω κοντά 50 χρόνια σε αυτό εδώ το τόπο και ξέρω πολύ καλά αυτά που λέω, αν είναι όπως τα λέω ή όχι. Έχει ξεκάθαρη αναφορά. Αλλά εμείς δεν πάμε να πάνε οικειοποιηθούμε κάτι, μη βακούνε για πνευματικά δικαιώματα, για ένα τύπο να το περιορίσουμε. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να το ανοίξουμε, να γίνει παγκοσμίως γνωστό αυτό. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό είναι εκ του πονηρού όλες αυτές οι αντιδράσεις και πραγματικά λυπούμε για ανθρώπους που είναι φίλοι μου και δεν μπήκανε καν στη διαδικασία, σηκώσανε ένα θέμα. Και σας είπα, αυτά θα πω, δεν θέλω να έρθω δημόσια την παράθεση σε κανένα. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του και θα προχωρήσουμε. Σήμερα θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει ένα μαγαζί μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, ένας χώρος εστίασης, το οποίο προσφέρει Ανογιανό αυτό. Το χώρος εστίασης αυτό λειτουργεί τώρα και 15 χρόνια. Δεν είδα εγώ καμιά αντίδραση από κανένα να πάει να πει. Γιατί? Εντάξει, αυτό είναι διαφορετικό αυτό, βέβαια. Κοιτάξτε, το καταλαβαίνετε και ίσως ότι είναι τελείως διαφορετικό από το να πιστοποιηθεί ένα προϊόν. Γιατί ξαναλέω, εμείς, εγώ στην προσωπική μου σελίδα αυτό που έκανα, δεν μίλησα ούτε για Ανογιανό Μπακαλιάρο, ούτε για Ανογιανό Κουνέλι, ούτε για Ανογιανό, για Πασέτα Ανογιανή. Ξεκάθαρα είπα. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που είναι χαρακτηριστικό του τόπου μου, πάντως, και δεν θέλω πουδενή να το περιορίσω. Πάντως φαντάζομαι ότι αν υπάρξει κάποια κίνηση ή κάποια πρωτοβουλία και από τους συλλόγους που αντιδρούν να καθίσετε σε κοινό τραπέζι συζήτησης, φαντάζομαι ότι θα μπορεί να γίνεται αμέσως επόμενες ημέρες για να δούμε πώς θα προωθηθεί το προϊόν αυτό. Εγώ σας είπα, όποιος θέλει επί της ουσίας πραγματικά να το δει, επί της ουσίας, γιατί μόνο επί της ουσίας δεν είναι αυτή η ανακοίνωση. Κρύβει σκοπιμότητες να καλούν την περιφέρεια γραπτός να πάρει θέση για ένα θέμα που ούτε καν έχει, δεν υπάρχει ζήτημα καθόλου επαφή με την περιφέρεια. Είμαστε σοβαροί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Είστε καλά. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει και σειρά αντιδράσεων. Το Ανογιανό αυτό ως πρόταση λοιπόν, όπως την ακούσαμε από τον κύριο Σπόκο. Κριτικό αυτό λένε οι σύλλογοι, ότι θα πρέπει να προωθηθεί το προϊόν. Φαίνεται ότι τώρα ξεκινάει ο διάλογος και η συζήτηση αυτή και θα έχει και συνέχεια, θα τα δούμε.